Συζητήθηκαν ουσιαστικά θέματα. Είχαμε και μια συνεργασία με τον Δήμαρχο Ναυπλίων σχετικά με εκκρεμή θέματα τα οποία υπάρχουν, όπως ας πούμε το θέμα της πορείας της Μαρίνας, έργο κομβικό για τον Ναύπλιο. Αναφερθήκαμε στην ευτυχή συγκυρία του ότι η σύνδεση με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο προχωρά και θα ενταχθεί στις αμέσως επόμενες ημέρες. Το έχουμε δηλώσει και το θεωρώ ότι το έχει αντιληφθεί ο κόσμος, ότι μπαίνει στο ΕΣΠΑ, δηλαδή εντάσσεται στο ΕΣΠΑ, το έργο της σύνδεσης της Αργολίδας με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Δηλαδή, ο δρόμος ο οποίος θα έρχεται από το δρόμο των Α7, τον αυτοκινητόδρομο, θα εισέρχεται στην Αργολίδα, θα δημιουργηθούν δύο cut and cover, δηλαδή μικρά tunnels, που θα οδηγήσουν στον κόμβο, τον κυκλοτερή κόμβο Φίχτια Μυκήνες. Εκεί κατασκευάζουμε πάλι με την φροντίδα και την επιμέλεια της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, κατασκευάζουμε έναν κυκλοτερή μεγάλο κόμβο, όπου θα σταματήσει να είναι κίνδυνος και παγίδα θανάτου για τους χρήστες του δρόμου. Να υπενθυμίσω ότι 18 άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, έχουν χάσει τη ζωή τους στη συγκεκριμένη διασταύρωση. Είναι τρομερή σημασίας επιτέλους η σύνδεση του νομού Αργολίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Ήταν πραγματικά ντροπή ότι ήμασταν ο τελευταίος νομός που δεν είχε σύνδεση με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Αυτή η παράληψη, αυτή η έλλειψη της Αργολίδας θα είναι πλέον οριστικά παρελθόν. Μαζί με αυτόν τον δρόμο εντάσσεται ταυτόχρονα και ο άλλος σημαντικός δρόμος, Αρκαδικό Αγία Ελεούσα, δηλαδή με άλλα λόγια θα συνδεθεί το Λιγουριό και όλη η υπόλοιπη Αργολίδα με την Αργοναυπλία, με έναν δρόμο σύγχρονο, ασφαλή και γρήγορο. Και ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό όλα τα σημαντικά, τα τόσο σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία, δηλαδή η Αρχαία Επίδαυρος, μάλλον το Θέατρο της Επιδαύρου, όχι η Αρχαία Επίδαυρος, το Θέατρο της Επιδαύρου, οι Μυκήνες, το Ναύπλιο, το Ηραίο, αποκτούν μία διασύνδεση με έναν δρόμο ο οποίος θα είναι η ραχοκοκαλιά της Αργολίδας, θα διασχίζει την Αργολίδα από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Και αυτό βεβαίως είναι ένα όνειρο για τους Αργολιδείς εδώ και πολλές δεκαετίες, που επιτέλους με την Περιφερειακή Αρχή Παναγιώτη Νίκα και με τη συνδρομή και τη βοήθεια όλων μας βρίσκει την ολοκλήρωσή του. Να πάμε τώρα στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, όπως υπεγράφει η σύνδεση. Στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, όπως ο Περιφερειάρχης είπε από την πρώτη στιγμή, ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε ως Περιφέρεια να υπάρξει ένα αποτελεσματικό, σύγχρονο και ουσιαστικό πυροσβεστικό δίκτυο. Το κάνουμε πραγματικότητα και αυτό. Είναι κόστος 650.000 ευρώ. Υπεγράφει τη Δευτέρα η προγραμματική μεταξύ του Περιφερειάρχη και της Υπουργού κυρίας Μενδώνη. Και επίσης ανατέθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας στο ταχύτερο δυνατό χρόνο και με τον καλύτερο τρόπο να μπορέσουμε να το εκτελέσουμε και να θωρακίσουμε έτσι έναν τόσο σημαντικό αρχαιολογικό χώρο από φαινόμενα πυρκαγιάς όπως αυτό που ζήσαμε πριν από λίγο καιρό, να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Χρονοδιάγραμμα, σας είπα, στο συντομότερο δυνατό χρόνο θα επανέλθουμε ενδεχομένως σε σύντομα και θα μπορώ να σας δώσω ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει το επόμενο καλοκαίρι να μας βρει χωρίς αυτό το σύστημα. Κοιτάξτε, σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε το νέο τεχνικό πρόγραμμα για όλη την περιφέρεια και αναφέρομαι σε αυτά που μας αφορούν εμάς. Υπάρχουν κάποια νέα έργα που είναι σημαντικά. Στην γέφυρα της Νέας Κίου είχα κληθεί από τον Αντιδήμαρχο κ. Θανασόπουλο γιατί πράγματι είδαμε ότι
Το είδαμε μακροσκοπικά. Τώρα θα έχω δει και τεχνική έκθεση και συντάσσεται, θα ανατεθεί η μελέτη. Υπάρχει πρόβλημα με τη γέφυρα της Νέας Κύου. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα με αρμούς που έχουν έτσι ανοίξει, με πέδιλα που έχουν σηκωθεί από τη ροή του νερού. Κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε μάλιστα από ό,τι είδα και ο κεντρικός αγωγός ίδρευσης του ναυπλίου, αλλά και γενικότερα είναι σαφές σε όποιον πάει και το δει εκεί ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης και αποκατάστασης της γέφυρας. Ειδικά μια γέφυρα η οποία πατάει σε αλμυρό νερό και που δέχεται σε περιπτώσεις, σε περιόδους πλημμύρας μεγάλες, τεράστιες ποσότητες νερού, είναι μια γέφυρα η οποία ακόμα περισσότερο πρέπει να τη δούμε και πρέπει να είμαστε σίγουροι και να εξασφαλίσουμε στους διερχόμενους την ασφαλειά τους. Για τον λόγο αυτό λοιπόν έχουμε βάλει στο τεχνικό πρόγραμμα ένα ποσό προκειμένου να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες μελέτες και στις εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας, γιατί πράγματι αφορά όλη την Αργολίδα και όχι μόνο, και όλους τους διερχόμενους. Εντάξει, πέρα από την συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου που είναι προφανές, μαζί με τα υπόλοιπα κονδύλια από το ΠΟΔΟΕ, δηλαδή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ότι συνεχίσουμε να το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να συντηρούμε το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, πέρα από, από κάποια χρήματα αρκετά που είναι για οριοδείκτες, για μάτια γάτας, για διαγραμμίσεις και όλα τα σχετικά. Αυτό που ήθελα να σταθώ είναι στην αναβάθμιση του αντλιοστασίου των Ηρίων. Είναι επίσης νέο έργο. Υπήρχε ένα αντλιοστάσιο, παλιό, εδώ έξω βορείως ναυπλίου στην Άρια, που εξυπηρετούσε τον ΤΟΕ Βασίνης Δρεπάνου και εξυπηρετούσε και τα Ήρια, δηλαδή περιοχές οι οποίες έχουν υψηλό γεωργικό εισόδημα, είναι πολύ σημαντικές για την γεωργία σε όλη την Αργολίδα και για το εισόδημα το εθνικό, αλλά και το εισόδημα των αγροτών. Το αντλιοστάσιο αυτό λοιπόν έχει αποφασιστεί και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ σε προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι θα γίνει ένα νέο αντλιοστάσιο που να εξυπηρετεί την Ασίνη και το Δρέπανο. Δεχθήκαμε όμως πάρα πολλές έτσι, όχι διαμαρτυρίες, πάρα πολλές παρακλήσεις από την πλευρά των αγροτών των Ηρίων, ότι το αντλιοστάσιο που απομένει, που παραμένει, είναι ένα αντλιοστάσιο με συνεχείς βλάβες, με συνεχείς μεγάλες ανάγκες συντήρησης, ενεργοβόρο, που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις έτσι όπως υπάρχουν. Για τον λόγο αυτό συνεννοηθήκαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη, αντιλήφθηκε την αναγκαιότητα ενός τέτοιου έργου, το εντάξαμε και πιστεύουμε ότι πράγματι θα μπορέσει σε όλο τον αγροτικό πληθυσμό των Ηρίων να δώσει έτσι να τους δώσει τη δυνατότητα να έχουν την άρδευση και χωρίς να πληρώνουν για συντήρηση, χωρίς να πληρώνουν ένα σωρό λεφτά επιπλέον για ρεύμα και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς αυτό το βραχνά. Αναβαθμίζουμε μάλλον το αντλιοστάσιο των Ηρίων με καινούριο πίνακα, με καινούργιες αντλίες, με καινούργια τα πάντα, με καινούργια καλωδίωση, ούτως ώστε και τα Ήρια θα έχουν ένα απολύτως σύγχρονο αντλιοστάσιο όπως θα έχουν και η Ασίνη και το Δρέπανο. Λοιπόν, και επίσης σημαντικό είναι η πρόβλεψη και η ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα ενός τοπικού αρδευτικού έργου για τα πυριώτικα. Πράγματι μπορεί να διέρχεται ο ανάβαλος εκεί, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο να μπορέσει, όπως ας πούμε έγινε στα Φίχτια προσφάτως, ένα αντίστοιχο τοπικό αρδευτικό έργο που θα μπορούν να αρδεύουν πολλές χιλιάδες στρέμματα επιπλέον και να πάει το νερό μέχρι το χτήμα του κάθε αγρότη στην περιοχή εκεί, στην ευρύτερη περιοχή των Πυριωτικών.